Σήμερα πανελλαδικά παραδίδουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεών μας, της εστίασης. Είναι μια συμβολική ένδειξη ότι εάν πραγματικά το κράτος δεν σκύψει πραγματικά στα προβλήματά μας, δυστυχώς αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Οπότε καταλαβαίνετε, όχι μόνο στον Άφριο αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πλέον ο κλάδος μας δεν αντέχει. Πρέπει να μας βοηθήσουν με ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις. Εμείς είμαστε στη διάθεση των κυβερνητικών να συμβουλέψουμε και να βοηθήσουμε και εμείς σε ό,τι χρειαστούν. Ουσιαστικά εμείς χρεωνόμαστε αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε κάποιες τρύπες, οι οποίες δεν φτάνουν κιόλας. Αν συζητήσουμε, ας πούμε, για την τελευταία επιστρεπτέα, πήραμε το 20% ουσιαστικά από τα λεφτά που παίρναμε στις προηγούμενες. Και όπως το λέει και η λέξη επιστρεπτέα, σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά θα τα επιστρέψουμε. Άρα αυτές δεν είναι ουσιαστικές λύσεις. Όσον αφορά τα ενίκια. Τα ενίκια εδώ και 2 μήνες, η αλήθεια είναι ότι όντως μας έχει βοηθήσει το κράτος, έτσι, και εννοείται ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ήδη τα νίκια που έχουμε δώσει τις προηγούμενες μήνες που ήμασταν κλειστά, πιστέψτε με, είναι αρκετά μεγάλα. Με τους εργαζόμενους τι γίνεται? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο με 540 ευρώ καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια. Σε μένα έχω 15 άτομα στην επιχείρηση που έχω. 2 ήδη άτομα σταμάτησαν. Για να πιάσουν δουλειά, μια κοπέλα έπιασε ένα courier και ένα άλλο παιδί έπιασε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν φτάνουν. Παρόλο που καθόντουσαν και υπήρχε αυτή η βοήθεια από το κράτος, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ούτε να φύγουν ούτε να διώξουμε, εννοείται, τους συνεργάτες μας και τα παιδιά που δουλεύουν ουσιαστικά σε εμάς. Ίσα-ίσα που είμαστε αλληλένδετοι και το πρόβλημα το δικό μας είναι το ίδιο πρόβλημα και για αυτούς. Εγώ δεν έχω σκοπό να διώξω κανέναν, εννοείται. Αλλά πρέπει να μας βοηθήσουν έτσι και λίγο και με τις εισφορές και με τα ταμεία, ας πούμε, του ΙΚΑ, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος επιχειρηματίας που να θέλει να διώξει τους συνεργάτες τους ουσιαστικά. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι εστιατόρες, όλη της εστίασης, να παραδώσουμε τα κλειδιά μας, να δείξουμε έτσι την αγανάκτησή μας, το ότι εντάξει, είμαστε κλειστά λόγω υγείας, αλλά πρέπει να γίνει κάτι, να μας βοηθήσει το κράτος, γιατί είμαστε απόγνωση. Είναι μια συμβολική κίνηση να δείξουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Εντάξει, δεν είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε, δεν το συζητάμε για λόγους υγείας, αλλά πρέπει να το κράτος να μας στηρίξει. Δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, όχι μόνο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αλλά να κρατήσουμε και τα σπίτια μας. Εκτός, εντάξει, μας έχει χαρίσει κάποια ενίκεια τώρα το κράτος. Απλά υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις προηγούμενες, οι οποίες δεν βγαίνουν. Και τι θα γίνει μόλις ανοίξουμε? Εκεί είναι το χειρότερο. Μόλις ανοίξουμε θα έρθουν όλα. Εκεί θέλουμε μεγάλη στήριξη από το κράτος. Καταρχάς θέλουμε ένα χρηματοδότηση για να ανοίξουμε. Το κράτος θα είναι αυτό, η τράπεζα θα είναι αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει να μπορέσουμε, γιατί θέλουμε τουλάχιστον 5 με 10.000 ευρώ για να ξεκινήσει κάθε επιχείρηση. Συν το ότι θα έρθουν όλα τα χρέη που έχουμε, είτε σε ΔΕΚΟ, είτε στο κράτος. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Μεγάλες ρυθμίσεις θέλουμε και στις ΔΕΚΟ και στο ΦΠΑ και στο ΙΚΑ, σε όλα αυτά. Και κεφάλαιο κίνησης. Και από εκεί και πέρα να μειωθεί το ΦΠΑ, να μειωθούν οι εισφορές, να μας βοηθήσει το κράτος να κρατήσουμε το προσωπικό μας. Στην Αττική ήδη έχουν κλείσει, από ό,τι άκουσα, γύρω στα 130 καταστήματα. Στο Ναύπλιο ακόμα δεν έχει κλείσει κάποιο μαγαζί, αλλά είχαμε απόκριες. 25 Μαρτίου που έρχεται, όλα αυτά χάνονται. Όπως τα χάσαμε πέρσι, το καλύτερο τρίμηνο της χρονιάς, θα το χάσουμε και φέτος από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν βλέπω πριν το Πάσχα να ανοίγουμε. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
Όταν δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις τα έξοδα που σου δημιουργούνται κάθε μέρα, σήμερα στο μαγαζί μου 3 λογαριασμοί ήρθαν. Πώς θα τα πληρώσω? Με την επιδότηση που μας δώσανε την επιστρεπτέα, αυτή δεν θα νιώται να ζήσουμε τα παιδιά μας. Εγώ έχω 2 παιδιά που σπουδάζουν, τα νίκια τους δεν μου τα δίνει με μειωμένο, τα πληρώνω κανονικά. Μόνο οι εργαζόμενοι έχουν μείωση ενοικίων για τα παιδιά τους. Οι εργοδότες δεν έχουν μείωση ενοικίων. Τι πρέπει να γίνει? Δεν είμαι εγώ ούτε οικονομολόγος, ούτε κυβερνών. Να βρουν τις λύσεις, ξέρουν τις λύσεις οι οικονομολόγοι. Πώς θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για να σταθούν? Αν δημιουργηθούν οι συνθήκες να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε πριν, έχουμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε πίσω. Εάν οι συνθήκες δεν είναι ίδιες και είναι μειωμένες με 50% και 60% τα τραπεζοκαθίσματα και οι πελάτες είναι λιγότεροι, πώς θα αντεπεξέλθεις? Να θέλουμε κάποια μείωση και ολική απαλλαγή από την επιστρεπτέα. Κατάσταση καταρχήν να πω ότι είναι τραγική πλέον. Αυτό που ζητάει η εστίαση, ταπεινή μου άποψη, είναι σαφή οδηγίες πότε ανοίγουμε. Να μιλήσουν καθαρά οι επιδημιολόγοι, να πούν παιδιά, εάν πάνε τα κρούσματα εκεί, παρθούν αυτά τα μέτρα, κάντε υπομονή ένα μήνα, όλοι θα κάνουν υπομονή. Αλλά δώστε μας μια αλήθεια, πείτε την πραγματικότητα. Θα ανοίξετε τότε, όταν τα κρούσματα θα είναι αυτά, όταν τα επιδημιολόγοι. Πείτε το, ανακοινώστε το, δεσμευτείτε. Δεν μπορεί να είναι ο κόσμος το αβέβαιο. Ο καθένας βγαίνει και λέει ότι θέλει κάθε πρωινό. Κάθε μέρα τα ίδια. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Κοντεύει να φτάσει σε κατάθλιψη στο 30-40% του πληθυσμού. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η εστίαση. Είναι όλος ο κόσμος. Ο κόσμος έχει την ανάγκη να βγει. Είναι μια φυσική ανάγκη. Το χρειάζεται. Πρέπει να δοθεί ξεκάθαρη εικόνα. Και ένα δεύτερο για τους επαγγελματίες. Πολλοί από όλους αυτούς τους επαγγελματίες δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Πρέπει να δοθεί ξεκάθαρη εικόνα. Ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης το οποίο να πληρώνει απευθείας στους προμηθευτές να μπορέσουν να γεμίσουν τα μαγαζιά τους. Όσο εμπλέκονται οι τράπεζες σε αυτό το παιχνίδι, θυμώνται μία κάρτα του 1994 και ένα δάνειο που είχε ο παππούς σου απλήρωτο. Θα υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό ζητάει ο κόσμος, πιστεύω. Και ευελπιστώ να ακουστεί η φωνή μου. Είμαστε μαζί με τους επαγγελματίες της εστίασης αλλά και όλους τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν θυγεί από την πανδημία και από την υγειονομική κρίση. Από την πρώτη στιγμή, πέρσι, τέλος Φεβρουαρίου, είπαμε ότι θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων αλλά και εκτός αρμοδιοτήτων. Πάλι θεωρώ ότι κάναμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δείξουμε σε ποιο σημείο βρίσκονται πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε σε. Να αμφισβητήσουμε αν η υγεία είναι πρώτα και η επιχειρηματικότητα μετά ή να μπούμε σε τέτοιες συγκρίσεις. Πλέον μιλάμε για επιβίωση, πλέον μιλάμε για το αν οι άνθρωποι αυτοί θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα όλα πρέπει να τα δούμε με αυτό ακριβώς το μάτι. Το να βάζουμε σε μια ζυγαριά, δεν βάζει κανένα σε μια ζυγαριά την υγεία, δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να τη συγκρίνει με κάτι άλλο ως αγαθό. Όμως όταν μιλάμε πλέον για τέτοιες ακραίες καταστάσεις όπως είναι των επιχειρηματιών και μάλιστα στο Δήμο το δικό μας που είναι ένας τουριστικός δήμος, η εστίαση είναι στην πρώτη γραμμή και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και βλέπουν αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις τους να χάνονται, εκεί πρέπει να δείξουμε μια εντελώς διαφορετική τακτική, μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για να καταλάβουν και αυτοί ότι αύριο μετά την πανδημία, γιατί όλοι τι λέμε ότι υπάρχει φως. Όταν θα υπάρχει φως, θα υπάρχει για αυτούς φως. Γιατί διαφορετικά το μόνο που θα βλέπουν είναι σκοτάδι, γιατί χωρίς επιχείρηση δεν μπορούν να έχουν ελπίδα για το αύριο. Γι' αυτό τους καλούμε όλους να σταθούν δίπλα, ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορούν να δοθούν αυτές οι ενέσεις που χρειάζονται, ώστε οι επιχειρηματίες εστίασης να παραμείνουν στο χώρο και να αγωνιστούν έτσι όπως έχουν μάθει να κάνουν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση η οποία βιώνουμε. Νομίζω ότι έχει τραβήξει περισσότερο από ότι θεωρούσαμε και πιστεύαμε. Με τις τελευταίες κινήσεις, θεωρώ, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο μέχρι το Πάσχα. Όμως θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικά ο συγκεκριμένος κλάδος που πραγματικά δεν έχει βοηθηθεί για τους γνωστούς λόγους. Κάποιοι λένε τι δηλώνουν, κάποιοι λένε και λοιπά, πώς δουλεύουν και λοιπά. Όλα αυτά πρέπει να υπολογιστούν και να δοθούν βοήθειες σε αυτόν τον κλάδο, γιατί έχει πολλούς επαγγελματίες, στηρίζει η τοπική κοινωνία, στηρίζει
προσωπικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός ο κλάδος να στηριχτεί. Η συμπαράσταση είναι δεδομένη. Το κόμμα μας έχει τουλάχιστον εξαγγείλει εξ αρχής μέτρα όσο γίνεται εμπροστοβαρή, τα οποία δυστυχώς δεν ακολουθήθηκαν, όπως επίσης και το θέμα της υγειονομικής διαχείρισης έπεσε τουλάχιστον από την κυβέρνηση αρκετά έξω. Και ο φόβος πλέον είναι η συμβολική παράδοση των κλειδιών να μην γίνει πραγματική. Ειδικότερα δηλαδή για τον κλάδο της εστίασης, που λήφθηκαν δυσανάλογα αυστηρά μέτρα, δεν ήταν η κατάλληλη διαχείριση του πράγματος. Όπως τα καθημερινής διατροφής είδη και καταστήματα, μικρομάγαζα, τα αρτοποιεία και παρόμοια, τα σούπερ μάρκετ, τα μικρά μπακάλικα, μπορούν και δουλεύουν με τους όρους. Κάλλιστα και τα δική μας χώρη, η χώρη της εστίασης, ειδικότερα στις περιοχές της δικές μας που μπορούν και έξω με τις θερμάστρες τις γνωστές να αναπτυχθούν, με τον περιορισμένο αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων, με τις αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται, με τη μάσκα μας, όπως πηγαίνουμε και ψωνίζουμε το ψωμί από το φούρνο ή το take away, όπως γινόταν. Γι' αυτό λέω ότι ήταν δυσανάλογα τα μέτρα. Έχουν πληγεί πολύ πιεστικά. Τώρα, από εδώ και πέρα, να μην μένουμε σε ευχές και αυτά. Καλό είναι για να γίνει το καινούριο ξεκίνημα που ελπίζουμε μετά προς την αρχή του καλοκαιριού και εφόσον ο εμβολιασμός πάει καλά, να δοθούν εμπροστοβαρή μέτρα, δηλαδή πέραν από την κάλυψη των μισθωμάτων και την επιστρεπτέα προκαταβολή, καταρχήν η επιστρεπτέα πρέπει να μείνει επιστρεπτέα επιχορήγηση. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουν τα πόδια της. Η ΓΕΣΕΒΕ και με το Ινστιτούτο της έχει βγάλει τα ποσοστά, αν είδατε, και τα στατιστικά δεδομένα. 4 στις 10 επιχειρήσεις μικρές δεν έχουν να περάσουν το μήνα, διαχείριση δηλαδή δαπανών του μηνός. Και το 50% από την εστίωση φοβάται ότι θα κλείσει σχεδόν αμέσως, με το άνοιγμα. Και είναι τρομερό δηλαδή να αντέξεις επί ένα περίπου χρόνο και τώρα να μην διαφαίνεται τίποτα παρά να ξανακλείσεις, να σταματήσουν δηλαδή οι επιχειρήσεις, συμπαρασύροντας και τους εργαζόμενους και όλα. Γι' αυτό λοιπόν όσο γίνεται και απέτηση δική μας και νομίζω και των επαγγελματιών της εστίασης είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει επιστρεπτέα επιχορήγηση και ασφαλώς τα ασφαλιστικά και τα όλα δεν μπορούν να σωρευτούν και τον Απρίλιο να πούμε ανοίξαμε και έχουμε ένα χρέος δυσθεώρητο. Πρέπει και διαχείριση του χρέους, του ιδιωτικού χρέους, αυτού που γεννήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, να γίνει με έναν τρόπο καταβολής ελαφρύτερης και οπωσδήποτε και σε ένα βαθμό και περικοπή. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε εφόσον το πακέτο της στήριξης από την Ευρώπη, το Ταμείο Ενίσχυσης δηλαδή, πρέπει θα έρθει και το λογικό είναι να δαπανηθεί και να δοθεί στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες και στους εργαζόμενους.